Να σου πω και μπράβο. Να με καταλάβεις τουλάχιστον. Να καταλάβω τι είναι, Σταύρο, ότι πουλάς τη Μαρία για μια χλιδάτη που δεν την ξέρεις καν. Δηλαδή, εσύ τι προτείνεις, να βγω με τη Μαρία και να το παίζω τρελίτσα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν είπα αυτό. Το σωστό είναι να της πω την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή? Ότι χθες το βράδυ που ήρθε να το περάσουμε μαζί αγκαλιά, εγώ περίμενα πώς και πώς να φύγει, για να σκέφτομαι τη Φέη. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει το θέμα. Δεν το θέλω. Αυτές οι σκέψεις μου έρχονται αφόρμητα και μετά νιώθω γελίος. Αλλά έτσι αισθάνομαι, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Κάτσε τώρα, τι μου λες, ότι εσύ και η Μαρία τέλος? Δεν ξέρω. Νιώθω ότι φεύγω από αυτήν την ιστορία. Απομακρύνομαι. Και όλο αυτό για τη χλιδάτη οικολόγα. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι και να μην προχωρήσει η φάση με αυτήν, με τη Μαρία δεν τραβάει άλλο, το νιώθω. Συγγνώμη. Και τώρα το καταλάβεις αυτό, ε? Τώρα που εμφανίστηκε η άλλη. Έτσι έγινε. Δεν το έκανα επίτηδες, καταλάβαμε. Τι σκέφτεσαι? Ό,τι και να έχει συμβεί με τη Μαρία, εσύ οφείλεις να της εξηγηθείς σαν άντρας. Σου έχει φερθεί σπαθί. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος, εσύ το χρωστάς. Δεν θα είναι εύκολο. Και αυτή θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι για σένα. Να σου πω κάτι. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια και πρώτη φορά σε βλέπω να λειτουργείς τόσο εγωιστικά. Όπα, δεν έτσι. Σταυρό, έχεις αλλάξει. Δεν ξέρω αν φταίνει καινούριους παρέες, αλλά επειδή στα λέω πάντα έξω από τα δόντια, κάποια πράγματα πάνω σου άρχισαν να μην μου αρέσουν.